Κραυγή αγωνίας από την τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της υγείας και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Είμαστε θορυβημένοι και ως εκπαιδευτικοί και ως πολίτες με τη διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και στο χώρο της υγείας γενικότερα. Διαβάζουμε καθημερινά για παραιτήσεις γιατρών. Οι άνθρωποι αυτοί δεν αντικαθίστανται. Το νοσοκομείο αποψηλώνεται και νομίζω ότι κάθε πολίτης έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία τι θα γίνει, τι θα του συμβεί αν χρειαστεί να έχει νοσοκομειακές υπηρεσίες. Είναι πλέον καθήκον των πολιτών και του λαού να αγωνιστεί για το νοσοκομείο του. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν με ένα μεγάλο συλλαλητήριο που είχαν οργανώσει τα σωματεία. Με μια αιχμηρή ανακοίνωση, η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου αναφέρει πως οι μαζικές παραιτήσεις γιατρών από νοσοκομεία και άλλες δημόσιες δομές συνιστούν συνέπεια μιας συνειδητής πολιτικής διάλυσης του ΕΣΥ, στυλιτεύοντας παράλληλα την τελευταία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Και αυτό γιατί από την σύσκεψη απουσίαζαν οι εκπρόσωποι εκείνων που σηκώνουν το βάρος, δηλαδή οι νοσοκομειακοί γιατροί. Διαβάσαμε με έκπληξη ότι υπάρχει ικανοποίηση από το αποτέλεσμα αυτής της σύσκεψης. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους της ικανοποίησης. Αυτά που προτείνονται, που προκρίνονται ως λύσεις, τα έχουμε ξαναδεί. Μετακινήσεις γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, πραγματικά απορεί κανείς. Δηλαδή, αφού τα νοσοκομεία είναι άδεια από προσωπικό, θα πάρουμε τον έναν από εδώ, θα τον πάμε αλλού, θα δουλεύουν εξαντλημένοι γιατροί πάνω στους ασθενείς. Φυσικά γράφει ότι θα επανοπροκηρυχτούν οι θέσεις και αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Αν όμως η κυβέρνηση δεν δώσει κίνητρα οικονομικά ώστε οι γιατροί να προτιμήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι προκηρύξεις των θέσεων θα κηρύσσονται άγονες και θα γίνονται για τα μάτια του κόσμου. Σύμφωνα και με τον πρόεδρο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, οι εκπαιδευτικοί ως πολίτες και εργαζόμενοι δεν ζητούν τίποτα περισσότερο από προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας σε όλο τον νομό και ένα επαρκώς στελεχωμένο και εξοπλισμένο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τις διοικήσεις, οι οποίοι απλά κοφεύουν στο πρόβλημα και σπρώχνουν τον κόσμο στις ιδιωτικές ασφαλίσεις και στις ιδιωτικές κλινικές, για τις οποίες φυσικά δεν διαθέτουν όλοι χρήματα. Θέλω να πω ότι πληρώνουμε μεγάλο μέρος των ασφαλιστικών μας εισφορών για την υγεία και ένα μεγάλο ερώτημα είναι πού πηγαίνουν τελικά αυτά τα χρήματα.